Δηλαδή τον είπα στην Κύπρο και την κυρία Μαρία Όλσον, υποδιευθύντρια της αποστολής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα. Ευχαριστούμε που βρίσκεστε σήμερα στο φόρουμ αυτό, το οποίο δείχνει την στήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης στους στόχους μας και ειδικότερα στις διάφορες δραστηριότητες τις οποίες στοχεύουμε σε θέματα κλιματικής αλλαγής, περιβαλλοντικής ασφάλειας και με στόχο να ενισχυθούν οι διάφορες συνέργειες που ήδη υπάρχουν και να αναπτυχθούν και νέες πάνω σε αυτούς κοινούς αυτούς στόχους. Θα ξεκινήσουμε με τα πρώτα σας σχόλια. Ευχαριστούμε και τις δύο που είστε εδώ. Να ρωτήσουμε την κυρία Γκάρμπερ αν μας ακούει. Βεβαίως, ναι, και με την ευκαιρία να πω και εγώ ότι χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα μαζί σας. Ξεκινούμε λοιπόν με τα αρχικά σας σχόλια και μετά θα έχουμε κάποιες ερωτήσεις. Έχω προετοιμάσει κάποιες ερωτήσεις για σας. Κυρία Γκάρμπερ, μπορείτε να ξεκινήσετε εσείς. Βεβαίως. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σε όλους. Από την Λευκωσία, ευχαριστώ Ηλία και χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι μαζί με την φίλη μου Μαρία. Να ευχαριστήσω το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο, Εμπορικό Επιμελητήριο, το Επιμελητήριο στην Λευκωσία και το Επιμελητήριο στο Ισραήλ για το πολύ ενδιαφέρον αυτό event. Όπως ήδη πολλοί ομιλητές ανέφεραν, είμαστε πλέον στην χρονική στιγμή όπου χρειάζεται να αντιμετωπίσουμε τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής, κάνοντας πράγματα και ξέροντας ότι αν δεν ενεργήσουμε θα υπάρχουν προβλήματα. Ο βασικός στόχος είναι να αποφύγουμε την θέρμανση του πλανήτη και οι ωκεανοί μας, περιλαμβανομένοι της Ανατολικής Μεσογείου, είναι πολύ κρίσιμος κρίκος στην αλυσίδα αυτή. Ήδη αναφέρθηκε η βιοποικιλότητα ως μια σημαντική διάσταση, ως πηγή πρωτεΐνης για τον πληθυσμό της γης. Καθώς και αναφέρθηκαν και τα λοιπά θέματα που αφορούν την ναυτιλία, την αλία ή και τον τουρισμό και πολλές άλλες δραστηριότητες που αφορούν την θάλασσα. Τα Ηνωμένα Έθνη αφιερώνουν την τρέχουσα δεκαετία στην προστασία των υδάτων, στοχεύοντας σε μια βιώσιμη ανάπτυξη των όλων δραστηριοτήτων εκεί. Ζητούμε συνεχώς από νέες χώρες να συνεργαστούν μαζί μας και συζητούμε πολλούς τους τρόπους που μπορούμε να βρούμε για να δώσουμε λύσεις στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Είμαι πολύ περήφανη που βρίσκομαι σήμερα εδώ, διότι το να δουλεύω σε θέματα περιβάλλοντας είναι το πάθος μου για πολλά χρόνια. Ο Γιώργος αναφέρθηκε στη δουλειά που έχει γίνει, ιδίως για τα πλαστικά, το πώς εκπαιδεύουμε, το πώς δίνουμε παράδειγμα, το πώς προσπαθούμε να είμαστε, να προλαμβάνουμε παρά να αντιμετωπίζουμε. Και αυτό είναι σημαντικό, διότι και στην κυκλική οικονομία και στην καθημερινή ζωή, αλλά και στο εμπόριο, η υγεία των ωκεανών είναι σημαντική, ώστε να ξέρουμε ότι οι περιοχές μας ευημερούν και δεν παρουσιάζουν κινδύνους για τους κατοίκους. Όταν πρώτο ήρθα εδώ, στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, γίνονταν αρκετές εκδηλώσεις για τα πλαστικά, για το πόσιμο νερό, για τα μικροπλαστικά. Και υπήρχαν πολλές δραστηριότητες, δοκιμές, ανάδειξη καθαρών πηγών και θεωρώ ότι είναι μια καλή πρακτική την οποία μπορούμε να αντιγράψουμε και σε άλλες περιοχές, ιδίως σε περιοχές όπου υπάρχει κακοδιαχείριση των χερσαίων και άλλων υδάτινων πόρων και να δώσουμε ένα καλό παράδειγμα για την καλή ανάπτυξη των πρακτικών αυτών.
Η Ανατολική Μεσόγειος μπορεί να είναι υγιής και σε αυτήν να ζούμε με ευημερία. Ευχαριστώ λοιπόν ξανά που με καλέσατε στην συζήτηση αυτή. Ευχαριστούμε κυρία Γκάρμπερ, ευχαριστούμε που είστε εδώ και δίνουμε το λόγο αμέσως στην κυρία Όλσον για τα δικά σας προκαταρκτικά σχόλια. Ευχαριστώ και εγώ το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο που οργάνωσε αυτή την εκδήλωση και όλους σας που είστε σήμερα εδώ. Όπως είπε και η πρέσβης κυρία Γκάρμπερ, είμαστε μπροστά σε μια παγκόσμια πρόκληση, η οποία χρειάζεται καινοτομικές λύσεις από όλους όσους μπορούμε να σκεφτούμε κάποιες απαντήσεις. Ευχαριστώ λοιπόν όλους που ήρθατε σήμερα εδώ. Λόγω της ηλικίας μου θυμάμαι την δεκαετία του 70 που πηγαίναμε με το αυτοκίνητο και οι άνθρωποι πετάγανε σκουπίδια από το παράθυρο. Και θυμάμαι που ήμουν παιδί και πήγαινα στην άκρη του δρόμου και μάζευα τα σκουπίδια αυτά μου. Το έλεγε η μητέρα μου να πάω να το κάνω. Και μάζευα τα μπουκαλάκια, τα χαρτιά και μάλιστα τα μπουκάλια τα πήγαινα στο μπακάλικο και έπαιρνα 10 σέντς για κάθε μπουκάλι. Άρα από τότε είχα την ιδέα του πώς μπορεί, πώς τα σκουπίδια δεν είναι για πέταμα, είναι ένας πλούτος και αυτά. Στον ρόλο μου τον τωρινό έχω καταφέρει να επισκεφτώ κάποιες πολύ όμορφες περιοχές στην Ανατολική Μεσόγειο και είδα ότι είναι πλούσιες και μπορούν να δώσουν χαρά στους ανθρώπους και στα είδη που ζουν εκεί. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η προστασία των περιοχών αυτών. Ο κύριος Τζορτζ Τούνις, ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, πριν από λίγες μέρες ήταν στη Θεσσαλονίκη μαζί με το Αμερικανικό Επιμελητήριο στο Energy Forum, στο Φόρουμ για την Ενέργεια, και μιλήσαμε εκεί για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει με τομές της ενέργειας και τι μπορούμε να κάνουμε στο άμεσο μέλλον λόγω των συγκρούσεων στην Ευρώπη. Η συζήτηση για το κλίμα επίσης είναι συμπληρωματική των προκλήσεων αυτών, διότι και τα δύο αυτά θέματα πρέπει να συζητώνται μαζί. Πολλή συζήτηση έχει γίνει για την κλιματική αλλαγή, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε σε ένα σημείο όπου δεν χρειάζεται να πείσουμε πλέον κανέναν. Βλέπουμε σε καθημερινή βάση τις συνέπειες της αλλαγής του κλίματος, βλέπουμε φυσικές καταστροφές. Τα τελευταία 3 χρόνια ήμουν στην Ουάσιγκτον και δούλευα μαζί με συνεργάτες για τα θέματα της Μεσογείου, της Ελλάδας, της Κύπρου, του Ισραήλ. Θυμάμαι τις πυρκαγιές στην Ελλάδα, θυμάμαι τις χιονοπτώσεις, τις πολύ βαριές. Άρα λοιπόν αυτό σημαίνει ότι η συμπεριφορά του καθενός πρέπει να αλλάξει ώστε να επηρεάσουμε τις αλλαγές πάνω στην κλιματική αλλαγή. Ο πρόεδρος κ. Biden έχει βάλει σε ύψιστη προτεραιότητα το κλίμα από την πρώτη μέρα της διακυβέρνησής του και έχει στηρίξει, έχει περάσει ένα νομοσχέδιο 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων για να στηρίξει θέματα περιβαλλοντικής προστασίας. Για όσους παρακολουθείτε τις ειδήσεις, θα γνωρίζετε ότι τελευταία ήρθε ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος των ΗΠΑ και ανέβηκε στην Ακρόπολη και έκανε κάποιες δηλώσεις για τον ρόλο της Ελλάδας και τα όσα έχει κάνει υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη. Είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία πρέπει να θίξει κανείς για το περιβάλλον. Είμαι στην θέση μου αυτή για 3 μήνες μόνο, ωστόσο υπάρχουν ήδη πολλές ανοιχτές δράσεις. Προστασία των χελωνών και των άλλων θαλάσσιων ειδών, προστασία των υδάτων και πολλές συνέργειες τις οποίες είμαι έτοιμη να υποστηρίξω. Όλα αυτά τα βήματα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και δείχνουν ότι η κληρονομιά της Ελλάδας στο περιβάλλον είναι πραγματικά πολύ σημαντική. Η Ελλάδα έχει πάρα πολλούς περιβαλλοντικούς θησαυρούς και καλό είναι που τους προστατεύει. Καθώς γνωρίζω τους νέους φίλους στην Ελλάδα, προσπαθώ να καταλάβω όλα τα θέματα.
Και πρόσφατα γνώρισα ανθρώπους από την ναυτιλία που μου είπαν ότι ζούμε κοντά στη θάλασσα, ζούμε από την θάλασσα. Άρα η θάλασσα για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντική. Εμείς στη ΣΥΠΑ συνεργαζόμαστε σε θέματα κυκλικής οικονομίας με την Ελλάδα για να ελαχιστοποιήσουμε τα απορρίμματα, να βελτιστοποιήσουμε την χρήση και επανάχρηση υλικών. Φυσικά δεν μπορούμε να κάνουμε όλα αυτά μόνοι μας. Η Ελλάδα θα φιλοξενήσει το συνέδριο για τους ωκεανούς 2022. Με μεγάλη μας χαρά το ακούσαμε αυτό. Πραγματικά πιστεύουμε ότι η Ελλάδα μπορεί να κάνει την αλλαγή στις δράσεις για το περιβάλλον των ωκεανών και των θαλασσών. Πολύ ευτυχείς βλέπουμε ότι η Ελλάδα υλοποιεί το σχήμα ανακύκλωσης το οποίο έχουμε συζητήσει. Αυτό είναι σημαντικό διότι απαιτεί αλλαγές στις συμπεριφορές ανθρώπων και οργανισμών και μεγάλη συνεργασία σε ενοιολογικό επίπεδο. Όλοι μας είμαστε καταναλωτές. Όπως εγώ στη δεκαετία του 70, όλοι μας πρέπει να βρούμε το κίνητρο να συνεισφέρουμε στην προσπάθεια αυτή για να βελτιωθεί η ποιότητα στο περιβάλλον. Υπάρχουν εταιρείες όπως η Enveco και η Coca-Cola που συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις μας αυτές και ευχαριστούμε την ελληνική κυβέρνηση που ήταν ανοιχτή στις προτάσεις που έχουμε κάνει, εδραιώνοντας την θέση της Ελλάδας ως ένα πράσινο κράτος. Αυτά είχα να πω ως έναρξη. Τώρα είμαι έτοιμη για τις ερωτήσεις σας. Έχω λοιπόν ερωτήσεις και για τις δυο σας. Και να ξεκινήσω με την πρέσβυρα κυρία Garber, μπορείτε να μας πείτε για τις πρωτοβουλίες των ΗΠΑ για την προστασία της Μεσογείου και των θαλασσών γενικώς. Υπάρχουν κάποια προγράμματα που προάγουν τις καινοτομίες στα προγράμματα προστασίας των θαλασσών. Υπάρχουν, ακούμε, πολλές δραστηριότητες, οι οποίες όμως χρειάζονται χρηματοδότηση και χορηγίες και αναρωτιόμαστε ποια είναι η στάση της Αμερικανικής κυβέρνησης πάνω σε αυτό. Χρηματοδοτούνται, υπάρχει πρόβλεψη για χρηματοδότηση τέτοιων δράσεων? Θέλετε, κυρία Garber, να ξεκινήσετε? Ναι, βεβαίως. Η σύντομη απάντηση είναι ναι. Η μεγαλύτερη απάντηση είναι ότι ναι, υπάρχουν πολλές τέτοιες χρηματοδοτήσεις και μπορούμε κάποιες από αυτές να τις δούμε και σήμερα με περισσότερες λεπτομέρειες. Στην Ανατολική Μεσόγειο έχουμε χώρες οι οποίες θα ωφεληθούν από την διμερή συνεργασία και στήριξη. Υπάρχουν πολλά σχετικά προγράμματα. Υπάρχει και ο Οργανισμός Προστασίας των Θαλασσών, υπάρχει ο Οργανισμός Προστασίας της Ατμόσφαιρας, υπάρχουν επιτροπές για την αποφυγή των πλαστικών, υπάρχουν συνεργασίες με τις χώρες της Μεσογείου. Και όπως είπε και η Μαρία, η Ελλάδα ήδη έχει προσφέρει αρκετά και θα φιλοξενήσει το Συνέδριο Ωκεανών και Θαλασσών το 2024. Υπάρχουν πολλές περιοχές δράσεων για το περιβάλλον, για να είμαστε βέβαιοι ότι η αλλαγή ισχύει, υπάρχει και διατηρείται με μεγάλη διαφάνεια και με την βεβαιότητα ότι οι δράσεις αυτές θα συνεχιστούν και μετά και στο μέλλον. Τονίζουμε πόσο σημαντική είναι η σχέση του κλίματος με τους ωκεανούς. Έχουμε λύσεις όπως ο μηδενικός άνθρακας στην ναυτιλία και εδώ η Ελλάδα καινοτομεί. Η ουδέτερη βάση στην ναυπηγική και ήδη η Μαρία μίλησε για το πώς η Ελλάδα είναι συνυφασμένη με την ζωή της θάλασσας. Οι ΗΠΑ έχουν ανακοινώσει 110 συγκεκριμένες δεσμεύσεις με κονδύλι 2,6 εκατομμύρια δολάρια. 500 εκατομμύρια από το κονδύλι αυτό
πηγαίνει για την παρακολούθηση και τη μοντελοποίηση των ωκεανών, στηριζόμενη στην επιστήμη της ωκεανογραφίας. Υπάρχει επίσης το κονδύλι, το ταμείο της βιωσιμότητας των ακτών, διότι πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει και τα αλλιεύματα. Και σε αυτόν τον τομέα μαθαίνουμε η μία χώρα από την άλλη, από τις εμπειρίες και το παρελθόν. Υπάρχει επίσης μια πρωτοβουλία για τα βιώσιμα αλλιεύματα και εδώ συνεισφέρει η Ελλάδα σημαντικά. Και αναμένουμε ότι θα επεκταθούν ακόμα περαιτέρω οι δράσεις αυτές. Και στην Κύπρο αυξάνονται όλο και περισσότερο οι προστατευόμενες περιοχές λόγω των μεγάλων προκλήσεων που υπάρχουν και εκεί. Κυρία Όλσον, θέλετε να προσθέσετε? Βεβαίως, να προσθέσω ότι η κυβέρνηση των ΗΠΑ είναι πάρα πολύ, έχει ταλέντο να συνεργάζεται και με τον ιδιωτικό τομέα και με οργανισμούς για να αναπτύσσει τεχνολογίες και πρότυπα για μελλοντικές συνεργασίες ΣΔΙΤ, δημοσίου ιδιωτικού τομέα, και αυτό θα συνεχίσει να το κάνει στο μέλλον προς όφελος του περιβάλλοντος. Ελπίζω να είστε και οι δύο εδώ το 2024, όταν θα έχουμε το συνέδριο για τους ωκεανούς. Η Αμερικανική Πρεσβεία έχει από την αιγίδα της αυτήν την διοργάνωση. Και θέλω να σας ρωτήσω με αφορμή αυτό. Σε αυτή την εκδήλωση, που θα είναι ουσιαστικά μια σύνοδος κορυφής, σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι μπορούμε να έχουμε απτά αποτελέσματα βάσει των εμπειριών σας? Βλέπετε να έχουμε δυνατότητα για κάποια δραστικά άμεσα αποτελέσματα? Περιμένετε ότι αυτή η σύνοδος θα κάνει τη διαφορά, θα δώσει κάποιες λύσεις? Αυτό που θα σας πω είναι αυτό που λέω και στην ομάδα μου. Δεν έχουμε ένα μαγικό ραβδάκι να το κουνήσουμε και να λυθεί το πρόβλημα μόνο μιας. Το πρόβλημα είναι εδώ, είναι σημαντικό. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ευτυχώς, έχουμε καλή συνεργασία με την ελληνική ναυτιλία, που είναι ένας σημαντικός παίκτης παγκοσμίως, και η συνεργασία μας θα είναι κρίσιμη σημασίας για να δώσουμε λύσεις σε αυτόν τον τομέα. Έχουμε άλλωστε συζητήσεις στην Ελλάδα, την πρόκληση την πράσινης ναυτιλίας, και οι ομόλογοι των δύο κρατών του τομέα αυτού είναι σε στενή συνεργασία. Ποιος είναι ο ρόλος που θεωρείτε ότι μπορεί να παίξουν τα αμερικανικά επιμελητήρια στις περιφερειακές και τοπικές προτάσεις, και πώς θα μπουν στο παιχνίδι και διάφοροι εμπλεκόμενοι φορείς, συνεργάτες, οργανισμοί? Πώς η ήδη στάμενη συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί ώστε να δώσουμε απαντήσεις στις προκλήσεις τις οποίες έχουμε μπροστά μας, όπως αυτές που φέρουν το κλίμα, τη ρύπανση? Παρακαλώ, κυρία Γκάρμπερ. Βεβαίως, να ξεκινήσω και να μιλήσει μετά και η Μαρία. Νομίζω ότι εδώ πρέπει να ηγηθεί της προσπάθειας ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό το προσπαθεί και η κυβέρνηση των ΗΠΑ. Οι περιφέρειες κάνουν τη δουλειά τους, αλλά εσείς είστε που θα κάνετε την αλλαγή. Εσείς μπορείτε να δώσετε, να δώσετε λύσεις. Τα εμπορικά επιμελητήρια έχει μέλη, επιτροπές που εστιάζουν πάνω σε αυτά τα θέματα, δουλεύουν πάνω σε αυτά τα θέματα και δείχνουν την αφοσίωσή τους στο να βρουν λύσεις. Και θεωρώ ότι αυτό είναι πραγματικά πολύ, είναι φανταστικό. Νομίζω ότι μας δείχνετε το δρόμο στην κυκλική οικονομία, την τεχνολογία, την καινοτομία, και οι συνεργασίες σας είναι ουσιώδεις. Διαφορετικά, χωρίς τον ιδιωτικό τομέα, οι κυβερνήσεις μόνες τους δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Εσείς κάνετε τη διαφορά. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πέρυσι ξεκινήσαμε το First Movers Coalition. Είναι μια πρωτοβουλία του ιδιωτικού τομέα να επιταχύνει
τον ενεργειακό μετασχηματισμό, φέροντας στο ίδιο τραπέζι όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ώστε μέχρι το 2050 να έχουμε φτάσει στις μηδενικές εκπομπές. Στην δράση αυτή συμμετέχουν φορείς από όλους τους τομείς της τεχνολογίας, από τη χαλιβουργία μέχρι την ναυτιλία και από όλους τους άλλους τομείς, αεροναυπηγική κτλ., ώστε να υπάρξει συνεισφορά από όλους στην κοινή αυτή πρόκληση της κλιματικής αλλαγής. Και όπως και είπα πριν, η απάντηση είναι ναι. Στηρίζουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες και με χαρά μας συνεργαζόμαστε. Κύριε Όλσον, μια που μιλήσατε για την περιφερειακή συνεργασία, να πω ότι έχουμε το πλαίσιο 3+1 για το κλίμα, το φόρουμ το οποίο θέτει μελετά τα προβλήματα του περιβάλλοντος. Το 3+1 είναι Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ μαζί με τις ΗΠΑ στο κοινό φόρουμ όπου μοιράζονται ιδέες στον τομέα της ενέργειας και των υποδομών. Το περασμένο μήνα, για παράδειγμα, έγινε για τις υποδομές ένα τέτοιο φόρουμ με ανταλλαγή συζητήσεων και ιδεών. Στις συζητήσεις για την ενέργεια, στο πλαίσιο του τι συμβαίνει στην Ουκρανία και λόγω των απειλών του Βλαντιμίρ Πούτιν, που εξφενδονίζει ενάντια στην ευρωπαϊκή ενέργεια. Υπάρχει λοιπόν συζήτηση για την σύνδεση της Ευρώπης με την Αφρική για λόγους ηλεκτροδότησης. Υπάρχουν συζητήσεις για την άμβληση των προβλημάτων του προβλήματος, για το ανθρακικό αποτύπωμα. Πολλά ζητήματα είναι ανοιχτά και με χαρά συνεχίζουμε τη συνεργασία. Κύριε Γκάρμπερ, μιλήσατε για το First Movers Coalition. Το έχω ακούσει και έχω διαβάσει και στην σελίδα κάποια πράγματα. Είναι πραγματικά μια θαυμάσια πρωτοβουλία και θεωρώ ότι ο ιδιωτικός τομέας μπορεί πράγματι να βοηθήσει. Τελευταία ερώτηση, πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των κρίσεων που έχουν προκύψει, θεωρείτε ότι εδώ θα έχουμε κάποιες καθυστερήσεις στις ανακοινωμένες δράσεις για το περιβάλλον λόγω κάποιων προτεραιοτήτων στη δική σας κυβέρνηση ή σε άλλες? Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιος κίνδυνος σε σχέση με το τι συμβαίνει τώρα στον κόσμο? Θεωρώ ότι αυτό που συμβαίνει μας δείχνει ότι πρέπει να επιταχύνουμε, διότι υπάρχουν θέματα τα οποία ενισχύονται, ισχυροποιούνται λόγω της κλιματικής κρίσης. Και αυτό το δείχνει ο ρωσικός πόλεμος. Σίγουρα ο ρωσικός κίνδυνος είναι μεγάλος, δεν θέλω να τον μειώσω. Οι λύσεις όμως στην ενεργειακή κρίση θα είναι οι λύσεις του μέλλοντος. Και είναι μια μεγάλη ευκαιρία να επιταχύνουμε προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν είναι απλή η απάντηση στην ερώτησή σας. Θεωρώ όμως ότι πρέπει να τονίσουμε τη σημασία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και εγώ θα συμφωνήσω 100% με την κυρία Γκάρμπερ. Θέλω να σας ευχαριστήσω και τις δύο. Ήταν μια τιμή μας που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Κύριε Γκάρμπερ από την Κύπρο, κυρία Όλσεν από την Αθήνα, ευχαριστώ και τις δύο και ελπίζω ότι σύντομα θα τα βρούμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε ενισχύοντας περαιτέρω.